Έφτασε λοιπόν το θέμα με τις προτάσεις της Ένωσης ΑΡΕΠΟ στο Υπουργείο. Μάλιστα εκεί που δεν το περίμενε κανένας, κυρία Γουδετσανάκη, υπήρξε και μια συνάντηση την περασμένη Παρασκευή του Ιταλού Υπουργού Αγροτικής Πολιτικής με τον Έλληνα ομόλογό του. Και μάλιστα όπως ανέφερε το δελτίο τύπου του Ιταλικού Υπουργείου, η συνάντηση επικεντρώθηκε στις κοινές δράσεις που πρέπει να αναλυθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την διατροφική επισήμανση στον μπροστινό μέρος της συσκευασίας, φρόντων ΠΑΚ και τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Σας διαβάζω ότι γράφτηκε. Όσον αφορά το θέμα Nutri-Score, οι δύο υπουργοί επιβεβαίωσαν την αντίθεσή τους στην υιοθέτηση όλων των μοντέλων διατροφικής επισήμανσης που χαρακτηρίζονται από ελλιπείς, λανθασμένες ή και παραπλανητικές ενδείξεις για τους καταναλωτές και την υγεία τους, καθώς και ενδείξεις που εισάγουν διακρίσεις για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων. Εσείς το φτάσατε όσο πιο ψηλά μπορούσατε και ενδεχόμενο και να μην το ξανακουβεντιάσουμε, αλλά θα τα ξαναβρούμε μπροστά μας όλα αυτά. Και μάλιστα έφτασε και στο πιο ψηλό επίπεδο με αυτό το συνέδριο το οποίο διοργανώθηκε την Παρασκευή αναφορικά με το θέμα αυτό και με το ερώτημα αν μπορεί μια βαθμολογία να παρέχει σημαντικές πληροφορίες στους καταναλωτές. Πείτε μου, από αυτό το συνέδριο με τους Γάλλους, τους Άγγλους, τους Ισπανούς και τους λοιπούς που πήραν όλη μέρος, τι ήταν αυτό το οποίο αποκομίσατε? Κυρία Δουλγεράκη, εμείς πραγματικά κάναμε πολύ μεγάλο αγώνα και εσείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επειδή η Περιφέρεια Κρήτης γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχει την Προεδρία και από τότε που παρέλαβα και εγώ από το 2019 και αυτή η στρατηγική ανακοινώθηκε το 2020, πραγματικά κάναμε όλα αυτά τα βήματα για να το... Δεν σας ακούω όμως και πάρα πολύ καλά. Μου φαίνεται ότι είσαστε σε χώρο. Κυρία Κουτσανάκη, μισό. Είσαστε σε χώρο που ενδεχόμενα να κάνει κάποιες διακοπές στο σήμα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Βοηθήστε με. Γιατί δεν θα μπορώ να σας ακούσω ούτε εγώ ούτε ο κόσμος. Θα τον ταλαιπωρήσω και έτσι. Μ' ακούτε? Λοιπόν, για να δούμε. Λοιπόν, συνεχίστε από εκεί που το αφήσατε. Μην το επαναλάβετε. Ναι. Κάναμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει από το 2020 που ανακοινώθηκε η στρατηγική. Και σας ευχαριστούμε πραγματικά γιατί και εσείς αναδεικνύετε κάθε φορά το θέμα στον 984. Έχει γίνει λοιπόν όλη αυτή η προσπάθεια για να φτάσουμε να διοργανωθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα συνέδριο το οποίο ήταν σημαντικό γιατί εμείς καταρχήν φύγαμε από την Προεδρία την προηγούμενη Παρασκευή μία εβδομάδα πριν, 4 μέρες πριν να οργανωθεί το συνέδριο. Ήθελα όμως να γίνει αυτό το συνέδριο γιατί τα μέλη της Ένωσης ΑΡΕΠΟ που είναι οι Ευρωπαϊκές Περιφέρειες και οι οργανώσεις παραγωγών, πολύ σωστά αναφέρατε στην αρχή, είχαν συμφωνήσει σε αυτές τις προτάσεις που εμείς εκθέσαμε μέσα στο συνέδριο που έγινε τη Τετάρτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό λοιπόν που αποκόμισα και εγώ και νομίζω ότι ήταν πολύ σωστό που οργανώθηκε γιατί στην πραγματικότητα ήρθαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια δημόσια διαβούλευση και αυτό είναι σημαντικό. Υπήρχε λοιπόν και σε αυτούς μια διχογνωμία, εσείς το παρακολουθήσετε και το γνωρίζετε ούτως ή άλλως, άλλοι τασσόταν υπέρ, άλλοι ήταν, αναφέραν και αυτοί και μάλιστα ο εισηγητής της στρατηγικής Farm to Fork ανέφερε ότι δεν είναι ακόμα αποφασισμένη αυτή η στρατηγική και μάλιστα το τονίσανε στο τέλος που τοποθετηθήκαν όλοι οι ομιλητές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καταλήξει σε αυτό το σύστημα. Ενώ υπήρχε μια στο σύνολο των χωρών, γιατί υπάρχουν χώρες οι οποίες το εφαρμόζουν και στις, και στις παρατηρήσεις που έγραφαν οι σύνεδροι, οι οποίοι έπαιρναν μέρος, ήταν κοντά στο 150, έτσι, ανέφεραν από τη Δανία, από την Γερμανία, από την Αγγλία, από τη Σκωτία, συγγνώμη, ότι εφαρμόζεται στη χώρα τους από το 2009 κοντά αυτό το σύστημα. Κυρία Δουλγεράκη, εφαρμόζεται, αλλά όταν ψηφιστεί η στρατηγική θα είναι υποχρεωτικό για όλες τις χώρες. Άρα τα προϊόντα μας πού θα πάνε στη συνέχεια? Σωστά, δεν έχουμε τα ίδια προϊόντα. Για το λάδι μιλάω, για το μέλι, για τα γαλακτοκομικά, ακριβώς. Αυτό, δηλαδή μην φτάσει να είναι υποχρεωτικό. Αυτό θέλαμε εμείς, αυτό θέλαμε να αναδείξουμε. Και όπως είπε ο μιλητής, ο εισηγητής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της στρατηγικής Farm to Fork,
που ήταν και αυτό σύμφωνο και ήταν προς την κατεύθυνση του ΑΡΕΠΟ, πού θα πάει η πολιτιστική μας χειρονομιά. Δηλαδή, κατοχυρώνουμε προϊόντα βάσης της ποιότητας, ταυτότητας, πολιτιστικής χειρονομιάς και μετά η ίδια επιτροπή έρχεται και τα αναιρεί. Ήταν και αυτό, και αυτό ήταν θαρρυντικό και νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικά συνέδρια που έχουν γίνει. Γιατί ξέρετε κι εσείς, όταν ψηφιστεί η στρατηγική και αποφασιστεί ένα σύστημα τύπου Nutri-Score ή χρωματικής επισήμασης, μετά όταν ψηφιστεί τελείωσε. Μα ούτως ή άλλως, τι να θες να κάνεις. Ακριβώς, η διατροφική αξία, η κριτική διατροφή, κατ' επέκταση και στη συνέχεια η μεσογειακή διατροφή, τόσες αν θέλετε δίαιτες ακόμα και έτσι στηρίζονται πάνω σε αυτό. Μιλάμε για διατροφή η οποία έχει να κάνει με την υγεία μας. Μιλάμε για προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης. Εσείς είχατε ζητήσει να επεκταθεί και στα ΠΟΠ συνολικά η προστασία αυτή. Όταν τα κάνουμε όλα σώπατα, για να το πω όπως το λένε στο χωριό μου, στην Κάτω Βιάνο, με τα βιομηχανικά προϊόντα, τότε εκεί το χάλασες, τελείωσες. Εκεί πας αλλού. Πραγματικά εκεί πας αλλού και γι' αυτό και εμείς πραγματικά δόθηκε αγώνας για να διοργανωθεί αυτό το συνέδριο. Ειλικρινά σας το λέω, ήθελα πριν φύγουμε από την Προεδρία, γιατί να σας πω και κάτι, όταν κάποιος έχει βάλει σε ένα δρόμο από το 2020 όλη αυτή τη δουλειά, θέλει να την τελειώσει. Έπρεπε η κυρία Δουλγεράκη να τελειώσει αυτή η δουλειά. Έπρεπε οι θέσεις να πάνε σε δημόσια διαβούλευση, όχι μέσω μόνο γραπτός. Ωραία. Εγώ θα το θέσω λίγο διαφορετικά. Τι ελπίδες έχετε για την ιστορία αυτή, παρά του ότι το τρέξατε, παρά του ότι μέσα από αυτή την προσπάθεια ένα Υπουργείο έμαθε τι σημαίνει Ένωση Περιφερειών, τι σημαίνει 700 ομάδες παραγωγών και ποια είναι τα αιτήματά τους, ένα Υπουργείο το οποίο προσπάθησε να το σηκώσει και το σήκωσε, ένα Υπουργείο που έκανε με τη δική σας, με το δικό σας το τρέξιμο, κατάφερε να συστήσει αυτή την επιστημονική πενταμελή, αν δεν κάνω επιτροπή, με καθηγητές από πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα, μετά τη συνάντηση που ακούσατε με τον Ιταλό Υπουργό Αγροτικής Πολιτικής, τα όσα είπε ο δικός μας ο Υπουργός, το ότι επιβεβαίωσαν την αντίθεσή του στην υιοθέτηση αυτού του συστήματος. Αλήθεια, τι περιμένετε όταν έχει πάρει τώρα την Προεδρία μία Ισπανία, που καλά έκανε και την πήρε, αλλά εφαρμόζει το συγκεκριμένο σύστημα αυτής δηλαδή της ετικέτας? Πώς αισιοδοξή είστε, ρωτάω τώρα. Κυρία Δουλγεράκη, και εγώ επειδή πάντα είμαι αισιόδοξη και πάντα νομίζω ότι πολλά πράγματα κρύβονται στη δουλειά και στην προσπάθεια, είμαι αρκετά αισιόδοξη μετά από το προχθεσινό συνέδριο. Γιατί και αυτή στο τέλος της ομιλίας τους, είδατε, λέει, δεν έχουμε καταλήξει, προς Θεού, μην περνάμε λάθος μήνυμα. Άρα σημαίνει ότι ήδη το σκέφτονται, ήδη σημαίνει ότι, γιατί μέσα στις ευρωπαϊκές περιφέρειες είναι και η Ισπανία, είναι και η Γαλλία. Εμείς εκφράσαμε μια κοινή θέση όλων των περιφερειών, γιατί κυρία Δουργεράκη... Είναι δύναμη, πολύ... 34 περιφέρειες, είναι 700 ομάδες παραγωγών, είναι δύναμη. Είναι δύναμη. Άρα νομίζω ότι θα μας λάβουν υπόψη, γιατί σας το λέω αυτό, γιατί κάθε φορά που γίνεται η καινούργια αγροτική πολιτική, το ΑΡΕΠΟ λαμβάνεται υπόψη. Και αν θέλετε, αυτή ήταν και η αγωνία μου και του συνεδρίου η αγωνία, που ξέρετε κι εσείς πόση τεράστια προσπάθεια έγινε. Είμαι αισιόδοξη. Νομίζω ότι προβληματίσαμε αμή τι άλλο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρώ ότι δεν θα την πετάξουν αυτή τη συνεδρίαση. Το πιστεύω αυτό. Ήταν άνθρωποι σοβαροί, άνθρωποι που καταλάβανε την αγωνία των παραγωγών, γιατί αυτό είναι τελικά. Οι περιφέρειες εκπροσωπούν τους παραγωγούς. Και νομίζω, θέλω να είμαι αισιόδοξη. Δεν θεωρώ ότι αυτό έγινε έτσι για να γίνει. Κυρία Χουδητσανάκη, οι Έλληνες παραγωγοί κτηνοτρόφοι το πήρανε χαμπάρι. Θέλανε να το ακούσουνε, το ακούσανε. Εγώ είδα μια πολύ μεγάλη συμμετοχή, κυρία Δουργεράκη, της Περιφέρειας Κρήτης, και αυτό ήταν ένα σημαντικό αποτέλεσμα του συνεδρίου. Είμαστε όλοι μαζί σαν Κρήτη. Υπήρξαν και από άλλες περιφέρειες συμμετοχή, αλλά πραγματικά η Κρήτη βγήκε στο συνέδριο, στον πρωτογενή τομέα, για πρώτη φορά υπήρχε τόση μεγάλη συμμετοχή το φορέο της Κρήτης. Και αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα
και του συνεδρίου και της δουλειάς που γίνεται, πιστεύω. Νομίζω ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτό και αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί ξέρετε ότι οι προτάσεις που πήγανε και ψηφίσαν η Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης ήταν προτάσεις στο φορέο και των επιστημονικών μας ιδρυμάτων. Είμαστε όλοι μαζί η Περιφέρεια Κρήτης. Λοιπόν, τα κρατάω όλα αυτά, αλλά κυρίως κρατάω την αισιοδοξία σας, διότι εγώ φύση επιφυλακτική είμαι με βάση την κοινή λογική και τα όσα βλέπω στην καθημερινότητά μου, αλλά την κρατάω και τη σέβομαι αυτή την αισιοδοξία σας έτσι όπως επιχειρηματολογείτε. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα σας. Και εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και τους ακρότες. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.